Θα κάνω τα φασολάκια μου με το κοτόπουλο με δύο τρόπους. Ίδια συνταγή, ίδια υλικά. Αλλιώς την κατσαρόλα, αλλιώς το φούρνο. Πάμε για κατσαρόλα. Μεγάλη κατσαρόλα, ελαιόλαδο πάντα. Κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες. Ευχαριστώ τον κύριο Κυριακάκη και τη σύζυγό του την Εύη που μας στείλανε υπέροχο κοτόπουλο σήμερα και περιποιημένο, καθαρισμένο από ποπούς, δέρματα, φτεράκια, όλα υπέροχα στο κέντρο του Αμαρουσίου Βασιλής Σοφίας 56. Το λέω σωστά. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυριακάκη. Λοιπόν, παιδιά, κατσαρόλα, ελαιόλαδο, κοτόπουλο. Το χρωματίζω και ρίχνω μέσα κρεμμύδι και σκόρδο. Εντάξει. Το κρεμμύδι το έχω αλέσει στο πολυμιξεράκι, το σκόρδο σε φετάκια και φέρνω δύο βόλτες. Ίσα-ίσα να πάρει το κρεμμύδι να αρχίσει να σοτάρεται. Δεν τσιγαρίζω σχεδόν ποτέ στα φαγητά μου το κρεμμύδι για να μην γίνουν ιδιαίτερα βαριά. Υπάρχουν λίγα φαγητά που θέλουν σοτάρισμα καλό στο κρεμμύδι, όμως εδώ μπορούμε να το αποφύγουμε. Κοιτάξτε, μέχρι να πω αυτά που λέω και ανακατεύοντας με το πιρούνι το κρεμμύδι στο καυτό λάδι, έχει αρχίσει το κρεμμύδι και αχνίζεται. Εμένα μου είναι αρκετό. Αν θέλετε λίγο παραπάνω, αχνίστε το κι εσείς. Έχει μυρίσει το σκόρδο και το κρεμμύδι. Και εδώ μέσα τώρα θα ρίξω ντομάτες φρέσκες. Ωραία, έτοιμο είναι. Ντομάτες φρέσκες 3 με 4. Δεν βάζω σήμερα ντοματάκια, γιατί είναι πάρα πολύ καλές οι ντομάτες αυτήν την εποχή. Και είναι κρίμα να βάλω τώρα κονσέρβα, αν και η κονσέρβα έχει και αυτή την ώρα της, έτσι. Χρειάζεται. Αλλά τώρα, ειδικά αυτό μήνα, παιδιά, οι ντομάτες είναι τζάμπα. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα πατάτες. Παλιά βάζαμε πατάτες στην οικοκυρία για να φτουρίσει το φαγητό, να γίνει λίγο πιο χορταστικό. Όμως εμένα από αυτό το φαγητό όλο, ειλικρινά σας μιλάω, το κοτόπουλο στο τέλος ούτε καν που με νοιάζει να το φάω. Με ενδιαφέρουν οι πατάτες και τα φασολάκια. Θα ρίξω μέσα λίγο πιπεράκι και όπως κάνουν οι οικοκυρές στη Μακεδονία το καλοκαίρι, αλλά και ακόμα καλοκαίρι είναι, μπορούμε να το κάνουμε. Θα ρίξω μέσα και μία πράσινη πιπεριά ολόκληρη για να πάρει. Για να μην το μυρίζει. Ναι, μυρίζει. Δεν μπορεί. Και εκεί που τον πήγα, δηλαδή, και εκεί μύριζε. Και έχω και ωραίο φαγητό σήμερα σπίτι, αλλά φασολάδα. Τώρα εδώ με ζέ θα φάσμα, ρε, εντάξει. Εντάξει, ναι, όχι. Πάντως και εμείς σήμερα φακές έχουμε. Δευτέρα όλοι, όσο πια κάνουνε. Με ρώτησε η γυναίκα μου, τι θες να σου φτιάξω, αγάπη μου. Φασολάδα. Πόση αγάπη σου έχει αυτό το κορίτσι. Τσίμπα, τσίμπα, τσίμπα. Λοιπόν, παιδάκια, δείτε εδώ πέρα. Πάρω ένα φασολάκι, το θέλω κι εγώ. Τα πιρούνια όλα έτοιμα στα έχω. Τι άλλο παράπονο έχει. Είσαι φοβερό. Μία πιπεριά για το άρωμα. Και λίγο βραστό νερό, όχι πολύ. Αυτό με ρωτούσαν τα κορίτσια εδώ πέρα. Ωραίο. Που είναι τριγύρω από τις κάμερες και δεν τα βλέπετε. Πόσο νερό. Το μυστικό είναι, και η Ελένη είμαι σίγουρος το ξέρει, λίγο νερό στα λαδερά να μην γίνει θάλασσα. Εντάξει. Δεν μου λες, αγαπημένα μου. Ορίστε. Μήπως ήθελε λίγο αλατάκι το φασολάκι. Έχω βάλει τρεις φορές. Α, μη βάλει τότε άλλο. Εμένα μπορεί να μου φάνηκε. Θέλει, θέλει. Όχι, όχι. Δοκίμασε ένα φασολάκι. Θέλει λίγο. Μια, δεν μπορεί να μου φαίνεται εμένα, ρε παιδί. Τέτοιο θέλει. Θέλει λίγο. Ένα τέτοιο θέλει. Τόσο και λίγο πιπεράκι ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, όσο δοκιμάζουν τα παιδιά εδώ πέρα, πάμε να κάνουμε τη δεύτερη εκδοχή που είναι το ίδιο φαγητό σε ένα πυρήμαχο σκεύο στο φούρνο. Ροδίζουμε κοτόπουλο στο τηγάνι. Εάν θέλουμε, εάν θέλετε, βάλτε το και ομό. Ξεκινήστε το φαΐ με ομό κοτόπουλο μέσα στο ταψάκι. Δεν χρειάζεται να τηγανίσετε ή να σοτάρετε το κοτόπουλο, εάν αυτό δεν σας αρέσει. Μέσα στο τηγάνι θα ρίξω κρεμμύδι και σκόρδο. Βλέπετε, θα τα φέρω δύο βόλτες. Μην τρομάζετε, είναι υδρατμός. Εντάξει, θα ρίξω δύο βόλτες, θα ρίξω εδώ μέσα και την ντοματούλα. Τα ίδια είναι ακριβώς. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Και αυτή την ομή σαλτσούλα που έχει πάρει και όλα τα ωραία τα ζουμάκια από το τηγάνι, την ρίχνω εδώ μέσα. Ίδιο ακριβώς φαγητό, ούτε ένα υλικό διαφορά. Άρα, εδώ βάζω τα φασολάκια από την αρχή με το κοτόπουλο σχεδόν ομό, ίσα ίσα τηγανισμένο, ωραίο είναι. Εντάξει, λίγο νεράκι. Δεν πας τίποτα στη γυναίκα σου, δεν κάνει. Λίγο νεράκι, ρέγκα έχετε, παστό έχετε, τι έχετε από ψάρι. Καυτή πιπεριά έχω από τον Μποστάνι. Από τον Μποστάνι. Ναι, ναι. Να τη ρίξω μέσα, πάρω φωτιά. Άρε, γόρι. Θέλεις και μιλάμε. Το που μου θα πει. Άρε Γρηγόρη, με το ποστάνι σου και τις ρέγγες σου, να σου πω κάτι. Και τα παστά σου σε γουστάρω. Τα ίδια μου λέει και η γυναίκα μου. Γιατί ντύνεσαι σαν 16 και με ρίχνεις στάχτη στα μάτια μας. Κοίτα τι σημαίνει. Τα ίδια μου λέει και η γυναίκα μου. Δεν το φαίνεται. Ποστάνια μου λέει έχουν γέρι. Της λέω γιατί σε πειράζει να τρως φρέσκια μελιτζάνα να βάζουμε στο παιδί. Γιατί δεν της είπες, πλασαρίστηκες ποτέ ως νέος.
Δεν το είπα, αυτό δεν με συμφέρει. Είσαι νέος, αλλά δεν το παίζεις νέος. Λοιπόν, παιδιά, για να τελειώνουμε. Πιπεράκι και αυτή είναι η εκδοχή. Τα φασολάκια με το κοτόπουλο στο φούρνο. Λίγο νεράκι ακόμα, βλέπετε. Το νερό ούτε καν φτάνει στη μέση. Ούτε καν στη μέση. Στεγνό το φαγητάκι μου. Και αυτό πάει για δύο ωρίτσες, Ελένη, σε φούρνο ζεστό, 200 βαθμούς. Και θα γίνει το ίδιο σαν την κατσαρόλα. Θα το βγάλω, το έχω έτοιμο. Το έχω κάνει και φουρνάτο. Και θέλω και μία ακόμα γραμμή από την Αθήνα, παρακαλώ. Και εδώ ρίχνω φασολάκια και τέλειωσα. Αυτό να πω μόνο. Ναι, να το πεις. Και εγώ περιμένω γραμμή 2-10-6-43-3-10 να δώσω δεύτερο βιβλίο από Θεσσαλονίκη. Τώρα πάω Αθήνα. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, φασολάκια έριξα μέσα, πατατούλες. Το κοτόπουλο εδώ πέρα έχει βράσει καμιά ωρίτσα. Είναι σχεδόν έτοιμο, έτσι. Μπράβο, τώρα τα φασολάκια είναι πάνω. Αν τα αφήσω 15 λεπτάκια και κουνήσω 3 φορές την κατσαρόλα, θα αρχίσουν να πέφτουν, θα μπούμε στη σάλτσα και θα βράσουν ωραία. Βγάζω και το φουρνάτο μέχρι να βρούμε την κοπέλα ή τον νεαρό που θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Δεν έχω καθόλου ακουστικό. Αν μιλάει κάποιος, πραγματικά δεν το ξέρω. Είναι κλειστή εντελώς. Κοιτάξτε. Οπα. Τώρα τα ανοίξατε. Και αυτό είναι ωραίο που είναι. Και αυτό βλέπετε, είναι αυτό είναι το φουρνάτο, παιδιά. Μια ιδέα πιο ελαφρύ για μένα. Μια ιδέα πιο ελαφρύ. Και εγώ προσωπικά, αν το έκανα σπίτι μου, θα το πω αυτό και τελειώνω, θα το έκανα έτσι. Γιατί? Τα λαδερά στο φούρνο ψήνονται από γύρω-γύρω και γίνονται πιο γλυκά, νομίζω. Στην κατσαρόλα θεωρώ ότι είναι χοροπηδάνε. Ξέρω γιατί. Χοροπηδάνε. Η φωτιά είναι από κάτω και γενικώς αναστατώνει. Ενώ ψήνονται πιο γλυκά. Οι πατάτες εδώ έχουν γίνει σαν κάστανο, έχουν δώσει. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, τα φασολάκια με το κοτόπουλο για σήμερα, απλές συνταγές. Να ευχαριστήσουμε τον κρεοπόλη μας, τον κύριο Κυριακάκη, και περιμένουμε γραμμή. Τι κάνουμε? Βεβαίως. Για να την ακούσουμε τη φιλενάδα μας από την Αθήνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη μου. Έλα, βρε κορίτσι μου, καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά, πολύ καλά. Σιγά-σιγά μπαίνουμε εδώ στους καθημερινούς ρυθμούς μας, όπως πάντοτε. Πώς είσαι? Καλά. Μπράβο. Πού μένεις? Μοσχάτο. Μοσχάτο, πολύ ωραία. Πολλές λύσεις λοιπόν για το πού να πας με τον αγαπημένο ή με τα φιλαράκια σας, να τσιμπολογήσετε νόστιμα, ωραία και από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά. Γωνιές της Αθήνας που θέλουμε όλοι να ξέρουμε. Πολλά φιλάκια δικό σου το βιβλίο του Βασίλη μας. Λοιπόν, σε αφήνω να τσιμπήσει, κάτω λίγο παρέα. Χτύπα το λίγο την πλατούλα να μην του πέσει. Από αυτό, μην σταυριέσαι, ξέρω εγώ. Ξέρεις, τα παιδάκια τα παίρνουν αγκαλίτσα, χτυπάμε πλατούλα να ρευτούν. Ξέρω, αγάπη, μην σταυριέσαι. Το Γρηγόρι. Και του μεγάλου, Ελένη μου, ενίοτε. Λοιπόν, από πού να περάσω τώρα για να φύγω, από εδώ θα πάω.